οι χειμωνιάτικοι μήνες φέρνουν μαζί τους τη γρήπη και άλλες ιώσεις του αναπνευστικού, οι οποίες θα ταλαιπωρήσουν ιδιαίτερα τα παιδιά όλων των ηλικιών. Ο παιδίατρος Διαγόρας Ζαργάνης, διευθυντής της δεύτερης παιδιατρικής κλινικής του Παιδιατρικού Κέντρου του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, μας δίνει συμβουλές για το πώς μπορούμε να προφυλάξουμε τα παιδιά μας από τις ιώσεις. Κυρία Ζαργάνη, ποιες είναι οι ιώσεις που ταλαιπωρούν τα παιδιά το χειμώνα και πώς μεταδίδονται? Οι ιώσεις οι χειμωνιάτικες, λίγο πολύ στην κλινική τους εικόνα, αυτό που μπορεί να δει μια μαμά, μοιάζουν πάρα πολύ μία με την άλλη. Κατά αυτή την έννοια δεν έχει νόημα ιδιαίτερο να ξέρεις το ακριβές όνομα του ιού. Υπάρχουν όμως μερικοί ιοί οι οποίοι κάνουν σε μεγαλύτερη συχνότητα επιπλοκή στα παιδιά από άλλους, όπως ας πούμε είναι η γρήπη, όπως είναι ο αναπνευστικός εγκυτιακός ιός, ο περίφημος RSV. Αυτοί οι ιοί είναι περισσότερο αναγνωρίσιμοι γιατί πλέον ταλαιπωρούν περισσότερο τα παιδιά. Και σε αυτούς τους ιούς υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα νοσηλείας του παιδιού. Πάντως είναι πάρα πολλά τα στελέχη. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια για μας, ευτυχώς για μας τους γιατρούς, έχουμε τη δυνατότητα να ξεχωρίζουμε, γιατί μην νομίζετε, πολλοί από αυτούς τους ιούς έχουν τόσο παρόμοια κλινική εικόνα που δεν μπορούσαμε ούτε εμείς να τους ξεχωρίσουμε. Τώρα έχουμε πολύ σύγχρονες μεθόδους, έχουμε την PCR που είναι πάρα πολύ γρήγορη και αμέσως με λίγα εκκρήματα από τη μύτη συνήθως μπορούμε κατευθείαν να καταλάβουμε ποιος από όλους τους ιούς είναι και να μπορούμε να προβλέψουμε την πιθανότητα των επιπλοκών με μεγαλύτερη ακρίβεια. Πάντως, στην απάντησή σας είναι πάρα πολύ, αλλά δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να ξέρετε το όνομα. Έχει σημασία να είμαστε προσεκτικοί, να έχουμε μια καλή συνεννόηση με τον γιατρό μας και να τον αναφέρουμε σωστά τα συμπτώματα και όταν ζητήσει να πάμε το παιδί να το εξετάσει, να το πηγαίνουμε. Ποια είναι τα συμπτώματα που θα εμφανίσουν ανάλογα την ίωση? Τις περισσότερες φορές οι μητέρες παραπονιούνται ότι τα παιδιά τους το χειμώνα δεν γίνονται ποτέ τελείως καλά. Ότι ξεκινάνε ένα βήχα, ο οποίος κάνει μια κυματοειδή μορφή. Βήχουνε πολύ, μετά βήχουνε λίγο λιγότερο, μετά ξεκινάει πάλι μίξα και ξανά αρχίζουν πάλι να βήχουνε. Αυτό είναι το pattern που βλέπουν οι μαμάδες και ανησυχούν, ειδικά αν είναι πρωτομαμάδες και λένε «Μα δεν είναι δυνατόν, το παιδί μου κάτι θα έχει για να μην γίνεται ποτέ καλά». Το παιδί τους δεν έχει τίποτα. Απλά είναι παρθένος οργανισμός, υπάρχουν τόσοι πολλοί ιοί στην ατμόσφαιρα και σε αυτούς τους ιούς είναι επίνοσο το παιδί. Αντίθετα, εγώ μετά από τόσα χρόνια άσκηση της παιδιατρικής έχω εκτεθεί σε πλειάδα ιών και δεν αρρωσταίνω από τίποτα πια. Ένα παιδάκι, όπως καταλαβαίνετε, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι επιπλέει στην ατμόσφαιρα με το που θα το εισπνεύσει, θα το αρρωστήσει. Αυτό όμως είναι το τίμημα να χτίσει και το παιδάκι το νοσοποιητικό του σύστημα. Έτσι χτίζεται το νοσοποιητικό σύστημα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μόνο με αυτόν και με τα εμβόλια. Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε το απλό κρυολόγημα από την γρήπη? Α, δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο με ποια έννοια? Ότι τα απλά κρυολογήματα, συνήθως έχουμε ένα παιδί το οποίο ξεκινάει με καταρροή, βήχα, ενδεχόμενα να κόψει και λίγο το φαΐ, αλλά γενικά είναι καλά. Μπορεί να έχει πυρετό, ο πυρετός δεν είναι επιθετικός. Πέφτει. Αντίθετα, η γρήπη συνήθως έχουμε ένα παιδί που ξεκινάει πολύ ψηλό πυρετό απότομα, το βλέπεις ότι δεν είναι ιδιαίτερα καλά και πραγματικά οι μαμάδες ανησυχούν. Στη φετινή γρήπη, μάλιστα, έχουμε και άλλα συνοδά σημάδια. Κοκκινίζουν τα μάτια πολύ εύκολα, οι λεφαδένες σε μεγαλύτερο ποσοστό από τα άλλα στελέχη της γρήπης πρίζονται, υπάρχουν οδικά σημεία. Κυρίως όμως είναι η γενική κατάσταση του παιδιού. Οι μαμάδες έχουν ένστικτο και αν το αφήσουν ελεύθερο, συνήθως καταλαβαίνουν πότε το παιδί τους έχει κάτι παραπάνω του μετρίου από ότι όταν έχει απλά ένα κρυολόγημα. Ποια θεραπεία συνήθως δίνεται για τις ιώσεις? Στην ουσία θεραπεία, ειδικά για τις ιώσεις, η εξειδικευμένη θεραπεία δεν υπάρχει. Λίγες ιώσεις έχουν εξειδικευμένα αντιϊκά φάρμακα, όπως ας πούμε η γρήπη, που υπάρχει το περίφημο φάρμακο της γρήπης, το ταμιφλού. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα αντιϊκά φάρμακα, τα οποία όμως τα φυλάμε για πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Ας πούμε για τον RSV υπήρχε φάρμακο παλιά, δεν το χρησιμοποιούμε πια. Έχουν παρενέργειες. Πρακτικά γίνεται καλά κανείς από μία ίωση όταν ο ίδιος ο οργανισμός του φτιάξει αντισώματα. Όσο πιο δυνατός και πιο όριμος είναι ο οργανισμός, τόσο πιο γρήγορα και τόσο πιο αποτελεσματικά φτιάχνονται αντισώματα. Αυτό σημαίνει ότι ένας ενήλικας μέσα σε 2-3 μέρες θα αρχίσει να παράγει αντισώματα και μετά από μια εβδομάδα θα είναι καλά.
Ένα μωρό θα αργήσει πολύ περισσότερο, μπορεί να κάνει και 2 εβδομάδες. Ένα παιδάκι κάπου στο ενδιάμεσο. Γι' αυτό και τα παιδάκια αργούν περισσότερο να γίνουν, όσο πιο μικρός είσαι σε ηλικία, τόσο πιο δύσκολα ξεφορτώνεσαι την υιογενή λίμωξη. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το καταλάβουμε. Ότι στην ουσία η θεραπεία στις ιώσεις είναι υποστηρικτική. Αποσκοπεί να υποστηρίξει τον οργανισμό του παιδιού, έτσι ώστε να μην αφυτατωθεί, να μην πάθει υπογλυκαιμία. Πολλές φορές τα παιδάκια σταματάνε να τρώνε κατευθείαν με το που πάθουν μια υιογενή λίμωξη. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν έχουν που δεν έχουν αποθέματα λίπους συνήθως και μπορούν πολύ εύκολα να καταπέσει ο οργανισμός τους. Επίσης, πρέπει να κοιτάξει κανείς να μην παθαίνει επιπλοκές. Γι' αυτό και χρειάζεται μια συχνή παρακολούθηση. Οι επιπλοκές των ιώσεων είναι γνωστές σε όλους. Οι περίφημες οντίτιδες, πνευμονίες, αλλά και άλλες επιπλοκές, πολύ πιο σοβαρές. Μπορεί να κάνουν ιογενείς μηνικίτιδες, ιογενείς εγκεφαλίτιδες. Γενικά, οι ιώσεις δεν αστειεύονται. Και πολλές φορές ένας γιατρός που ζητάει να παρακολουθήσει το παιδί και να το δει και ξανά στη διάρκεια μιας ιογενής λίμωξης, δεν το κάνει για να ταλαιπωρήσει ούτε τη μαμά ούτε το παιδί. Κάτι βλέπει. Κάτι βλέπει που πιστεύει ότι πρέπει να το παρακολουθήσει για να μην εξελιχθεί, να το προλάβει εάν και εφόσον εξελιχθεί σε επιπλοκή. Η κλασική ερώτηση όμως που γίνεται συνήθως είναι άλλη. Γιατί δεν δίνουμε αντιβιωτικά στις ιώσεις? Γιατί, ας πούμε, ενώ ένας ενήλικας θα πάει στο φαρμακείο, σε 2-3 μέρες θα πάρει, με το που θα νιώσει μια διαθεσία, θα πάρει ένα αντιβιωτικό από μόνος του και σε 2-3 μέρες θα γίνει καλά. Και το παιδί πάει στον παιδίατρο, δεν του δίνει ο παιδίατρος αντιβιωτικά και κάνει 1 εβδομάδα να γίνει καλά. Άρα, ο ενήλικας κάνει καλά που παίρνει αντιβιωτικά, αυτό το αντιμετωπίζουμε συνέχεια με τις μαμάδες, και αμέσως γίνεται καλά, ενώ το παιδί που ο παιδίατρος δεν του δίνει αντιβιωτικά, αργεί να γίνει καλά. Νομίζω από τα προηγούμενα καταλάβατε ότι γίνεσαι καλά μόνος από τις ιώσεις. Και το αντιβιωτικό, το μόνο πράγμα που μπορεί να σου κάνει είναι να σου χαλάσει την προστατευτική χλωρίδα του σώματός σου και τελικά να είσαι πιο επιρρεπής σε ασθένειες. Δεν είναι καλό να παίρνει κανείς αντιβιωτικά. Και μια άλλη ερώτηση που συνήθως σου κάνουν είναι γιατί να μην δώσουμε αντιβιωτικά προφυλακτικά, αφού λες ότι μπορεί κάποια στιγμή ο οργανισμός να εξασθενήσει και μπορεί κάποιο μικρόβιο του περιβάλλοντος που κανονικά δεν θα σου κάνει κακό επειδή είσαι εξασθενημένος, να μπει μέσα στο σώμα σου και να σου κάνει μια μικροβία εκεί παράλληλα, μια λίμωξη παράλληλα με την υιογενή λίμωξη. Αυτό είναι αδιέξοδο. Τα παιδιά παθαίνουν πάρα πολλές υιογενείς λίμωξεις. Το χρόνο δηλαδή ένα παιδάκι μπορεί να αρρωστήσει 30-40 φορές από υιογενή λίμωξη. Άμα πάρει 40 φορές αντιβίωση, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα είναι καθόλου καλά τα πράγματα για το παιδί. Υπάρχει λόγος λοιπόν που οι παιδίατροι είμαστε φιδωλοί στη χρήση των φαρμάκων. Και το κυριότερο είναι γιατί πρέπει να βοηθάμε τα παιδιά διακριτικά, να τα βοηθήσουμε να χτίσουν το νοσοποιητικό τους. Δεν είναι να τους σταματήσουμε τα συμπτώματα. Βέβαια, ένα παιδί που υποφέρει θα το βοηθήσεις. Ένα παιδί το οποίο δεν μπορεί να κοιμηθεί από το βήχα θα του δώσεις κάτι ίσως πιο ισχυρό για να σταματήσει να βήχει τόσο πολύ. Ένα παιδί το οποίο κάνει συνέχεια διάρειες μπορεί ίσως να χρειαστεί κάτι. Αλλά ως εκεί δεν είναι να το κάνεις καλά με το ζόρι. Πρέπει να αντιδράσει ο οργανισμός του. Πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά να γίνονται καλά με το φυσικό τρόπο, υποστηρίζοντας τα διακριτικά, όσο γίνεται πιο διακριτικά. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλες οι μαμάδες. Ότι ο παιδίατρος δεν είναι ανάλγητος όταν λέει ότι πρέπει να αρρωστήσει. Ούτε αδιάφορος. Είναι ότι ακολουθεί αυτό που πρέπει να γίνει στη φύση. Και αν δεν ακολουθεί στη φύση, μόνο κακά θα σου συμβούν. Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνεται αντιβίωση? Όταν έχεις μια τεκμηριωμένη μικροβιακή λίμωξη ή όταν πλέον η πιθανότητα μικροβιακής επιπλοκής λόγω πολύ εξασθενημένου παιδιού είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό το τελευταίο είναι αμφισβητήσιμο, πολύ αμφισβητήσιμο. Ειδικά στη βιβλιογραφία δεν ισχύει. Γιατί ποιος το κρίνει? Ποιος μπορεί να ξέρει ότι το παιδί αυτό θα πάθει μικροβιακή λίμωξη και δεν θα πάθει? Οπότε τι γίνεται, καταλήγουμε. Οι παιδίατροι να είναι, μερικοί γιατροί να είναι εύκολοι στο να δίνουν αντιβιώσεις και μερικοί γιατροί να είναι πιο δύσκολοι. Στην πραγματικότητα το σωστό είναι να έχεις τεκμηριώσει μια μικροβιακή λίμωξη και τότε να δίνεις τις αντιβιώσεις. Αυτό όμως δυστυχώς μπορεί να γίνει μόνο στα επίπεδα ενός οργανωμένου νοσοκομείου, που τότε έχεις τα μέσα να δώσεις
σωστά και αιτιολογημένα τις αντιβιώσεις. Όταν όμως είσαι στο ιατρείο σου, όταν εγώ είμαι στο ιατρείο μου, δεν μπορώ σε κάθε παιδί που έρχεται να έχω εργαστηριακές εξετάσεις. Και τι λέω την αμαρτία μου, μερικές φορές όταν πραγματικά φοβάμαι ότι το παιδί αυτό θα εξελιχθεί σε πνευμονία, μικροβιακή πνευμονία, μπορεί να δώσω μια αντιβίωση η οποία με βαριά καρδιά μεν, αλλά θα τη δώσω χωρίς να κάνω εργαστηριακές εξετάσεις. Στην απάντησή σας όμως, το επιστημονικά τεκμηριωμένο είναι ότι όταν έχω εργαστηριακές εξετάσεις που τεκμηριώνουν μικροβιακή λίμωξη. Υπάρχει πιθανότητα μία ίωση που δεν έχει αντιμετωπιστεί σωστά να πυροδοτήσει την εμφάνιση σαχαρόιδη διαβήτη? Υπάρχει μεγάλο debate γενικότερα για το κατά πόσο οι ιογενείς λοιμώξεις είναι το έναυσμα για άλλες ασθένειες. Για το σαχαρόιδη διαβήτη σαφώς και υπάρχουν, αν όχι αποδείξεις, σαφείς ενδείξεις ότι οι μικροβιακές λοιμώξεις, οι ιογενείς λοιμώξεις μπορεί να κάνουν σε επίπεδο triggering, δηλαδή ενάυσματος, σε έναν άνθρωπο που ήδη έχει προδιάθεση να το κάνουν να εκδηλώσει διαβήτη. Μην κυκλοφορήσει όμως στο κοινό ότι ο διαβήτης είναι μια ιογενής λοίμωξη. Σε καμία των περιπτώσεων. Υπάρχει πάρα πολύ βιβλιογραφία από πίσω. Το θέμα δεν είναι καθόλου απλό. Είναι υπεραπλούστευση να πει κανείς ότι οι πολλές λοιμώξεις στην παιδική ηλικία κάνουν τα παιδιά διαβητικά. Εξαιρετική υπεραπλούστευση. Το γεγονός ότι είναι μια κατεύθυνση επιστημονική δεν σημαίνει ότι πρέπει να κλείσουμε τα παιδιά μας μέσα σε ένα κουτί, να μην πάθουν ιογενείς λοιμώξεις, έτσι ώστε να μην πάθουν διαβήτη. Η προδιάθεση δυστυχώς δεν την καταλαβαίνεις από την προδιάθεση της ιογενής λοιμώξης. Την καταλαβαίνεις από άλλα πράγματα, τα οποία οι παιδοενδοκρινολόγοι, με βάση το ιστορικό και βάση συγκεκριμένες εξετάσεις, μπορούν να στο πούνε. Ένα παιδί που θα έχει ίωση, μετά από πόσες μέρες μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο και στις υπόλοιπες δραστηριότητες του? Συνήθως πιστεύει ο κόσμος ότι πρέπει να του φύγει τελείως ο βήχας και να είναι καλός. Καλά. Αν περιμένει κανείς να φύγει τελείως ο βήχας στα παιδάκια, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα πάνε σχολείο καθόλου όλο το χειμώνα. Τα παιδάκια συνήθως βήχουν από φλέματα και ο βήχας είναι αντιδραστικός. Δεν είναι ο βήχας που δείχνει ότι μεταδίδουν κάποια ίωση. Η απάντηση είναι ότι όταν σας πει ο παιδίατρος, γιατί κάθε ίωση έχει διαφορετικό τρόπο μετάδοσης και μπορεί πραγματικά να διαφέρει από παιδί σε παιδί. Και επίσης υπάρχει και άλλη μία παράμετρος, η ίδια η ιδιοσυγκρασία, η κράση που λέμε του παιδιού. Υπάρχουν παιδιά τα οποία αν τα αφήσει να πάνε πολύ νωρίς και πάρουν την επόμενη ίωση από το σχολείο πολύ νωρίς, θα καταλήξουν τελικά στο νοσοκομείο. Άλλα τα οποία δεν είναι καθόλου ευαίσθητα και μπορούν να γυρίσουν πίσω μόλις σταματήσουν να είναι μεταδοτικά για τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν υπάρχει μια πάρα πολύ σαφής απάντηση. Πάντως αυτό που θα ήθελα να περάσει είναι ότι ο βήχας δεν είναι το κριτήριο. Ένας βήχας ο οποίος ο παιδίατρος τον αθωώνει και λέει είναι φλέματα, δεν είναι ένας βήχας που μεταδίδει κάποια ίωση. Συνήθως όταν τα βαριά συμπτώματα του πυρετού των εξανθημάτων και όλα αυτά περάσουν, τότε το παιδί δεν είναι μεταδοτικό. Δεν ισχύει βέβαια το ίδιο για τις διαρροϊκές σκιανώσεις. Οι ιοί από τα κόπρανα μεταδίδονται αρκετές εβδομάδες μετά. Γι' αυτό και σε παιδικούς σταθμούς που αναγκάζονται τα παιδάκια να τα αλλάξουν, θα πρέπει να υπάρχει μια προσεκτική αντιμετώπιση των κοπράνων και καλό πλήσιμο στα χέρια από τους αυτούς που δίνουν τη φροντίδα. Τι συμβουλές μπορούμε να δώσουμε στους γονείς για το πώς θα προφυλάξουν τα παιδιά τους από τις ιώσεις αυτές? Κοιτάξτε, το θέμα είναι, πρέπει να προφυλάξουμε τα παιδιά μας από όλες τις ιώσεις? Η απάντηση είναι όχι. Πρέπει τα παιδιά μας να έχουν το χρόνο να αρρωστήσουν με φυσιολογικούς ρυθμούς για να χτίσουν το νοσοποιητικό του σύστημα, και όταν λέμε φυσιολογικούς ρυθμούς, να γίνονται καλά, να έχουν την πολυτέλεια, να γίνουν καλά από την προηγούμενη ίωση για να πάρουν την επόμενη. Δεν είναι να αποφύγουμε τις ιώσεις. Ακόμα και σε ένα κουτί να βάλεις ένα παιδάκι, θα βρει τρόπο ο ιός, γιατί αυτό είναι η φύση, να περάσει και να το προσβάλλει. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές οι γονείς μας λέγανε, μα πώς, εγώ πρόσεχα, πώς κόλλησε. Δεν υπάρχει και δεν πρέπει να το σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει απάντηση. Άρα, θα αναμορφώσω την ερώτησή σας και θα πω ότι δεν πρέπει να αποφεύγουμε τη φύση, τις ιογενείς λοιμώξεις πρέπει να τις περνάμε, έτσι χτίζουμε το νοσοποιητικό μας. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε είναι
να δίνουμε στο χρόνο στο παιδί να δυναμώνει αρκετά, έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει την επόμενη ίωση. Γιατί θα έρθει η επόμενη ίωση. Τα πρώτα χρόνια της ζωής είναι η εποχή που, όπως πηγαίνει κανείς στο σχολείο και μαθαίνει τα γράμματα, έτσι βγαίνει στη ζωή και μαθαίνει να αντιμετωπίζει τους ιούς και τα μικρόβια που υπάρχουν γύρω του. Υπάρχει η πεποίθηση ότι όσο περισσότερα μπάνια κάνει κανείς το καλοκαίρι, τόσο λιγότερες ιώσεις θα αποκτήσει το χειμώνα. Ισχύει αυτό? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η καλή ζωή του καλοκαιριού συνήθως πέραν της ευεξίας και της ψυχικής αλλά και της σωματικής άσκησης που δίνει στα παιδιά μειώνει και τον λεμφικό ιστό, την απαντητικότητα του λεμφικού ιστού. Βλέπεις αμυγδαλές, κρεατάκια, όλα αυτά μειώνονται πάρα πολύ. Και ξεκινάς από ένα καλύτερο επίπεδο το χειμώνα. Θα πριστούν μέσα στο χειμώνα, αλλά αν δεν έχουν προλάβει να ξεπριστούν καλά το καλοκαίρι, έχει κάποια βάση. Αυτό δεν ξέρω αν μπορώ να το βρω βιβλιογραφικά τεκμηριωμένο, βέβαια, να σας πω, αλλά από την εμπειρία μου σαν παιδίατρος έχει σίγουρα βάση. Και μάλιστα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μία ζωή κοντά στη φύση, ακόμα και κρύο να υπάρχει, αν πραγματικά ζουν και έχουν δραστηριότητα εκτός του σπιτιού, αρρωσταίνουν πολύ λιγότερο. Και υπάρχει βέβαια ο μύθος που λέει ότι το κρύο σε κρυώνει, στην πραγματικότητα το κρύο δεν σε κρυώνει. Το να πάθει κανείς θερμικό τραύμα από το κρύο είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή να πάθει υποθερμία, να πάθει, ξέρω εγώ, κρυοπαγήματα. Αυτά τα πράγματα είναι εξαιρετικά σπάνια. Τα συνάχια είναι η μεγαλύτερη πιθανότητα έχεις να κονίσεις κρύωμα, συνάχι, μέσα σε αυτό το δωμάτιο, αν εγώ έχω συνάχι, παρά έξω στον ανοιχτό χώρο. Όσο κρύο και να κάνει έξω. Πώς θα καταλάβει μία μαμά ότι το παιδί της έχει επιπλοκές από την ίωση? Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Είναι η παραπλούστευση, αλλά θα το πω. Πολλές φορές από το ένστικτό τους. Φέρνουν παιδιά στα εξωτερικά ιατρία και δεν ξέρουν να σου πούν πολλές φορές συγκεκριμένα τι έχει. Ξέρουν ότι κάτι δεν πάει. Κάτι έχει το παιδί τους, δεν είναι το παιδί τους. Ένα παιδί που συνήθως τρέχει και παίζει μεταξύ των περιοδικών κυμάτων και πάει από καναπέ σε καναπέ. Εκεί έχει νόημα το να έχεις πρόσβαση σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο, όπου εκεί θα εξυπηρεθείς γρήγορα και θα μπορέσεις να βρεις με ακρίβεια αν το παιδί έχει επιπλοκή ή δεν έχει επιπλοκή. Οι συνήθεις επιπλοκές είναι πνευμονίες, χρειάζονται ακτινογραφίες, πρέπει να ταυτοποιήσεις τους ιούς, χρειάζονται δραστηριακές εξετάσεις και όλα αυτά πρέπει να γίνουν γρήγορα. Δεν είναι να πεις ότι όπως ένας ενήλικας θα πάω αύριο στο γιατρό, θα με στείλει για εξετάσεις, μετά θα γυρίσω πίσω να του πάω τις εξετάσεις. Αυτά ξεχάστε τα, στα παιδιά δεν υπάρχουν. Τα παιδιά τη μία μέρα δεν είναι κάπως καλά και την άλλη μέρα είναι χάλια. Οι ώρες έχουν σημασία. Γι' αυτό και λοιπόν έχει σημασία να έχει κανείς πρόσβαση σε καλές υπηρεσίες υγείας. Δόξα τω Θεώ, στην Ελλάδα έχουμε πολύ καλές υπηρεσίες υγείας. Εγώ μπορώ να μιλήσω για το δικό μας το κέντρο, το οποίο είναι τριτοβάθμιο νοσοκομείο, έχει όλα τα τμήματα και το κυριότερο έχει μια πολύ γρήγορη ανταπόκριση στο επίγον. Έχει όλες τις εξετάσεις είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή, όλοι οι γιατροί είναι εδώ, 24 ώρες το 24ωρο και αν χρειαστεί νοσηλεία, από εκεί και πέρα φροντίζουμε να είναι πάντα σε συνεννόηση και αυτή είναι η πολιτική μας, σε συνεννόηση με τον γιατρό, τον οικογενειακό παιδίατρο που έτσι και αλλιώς έχει το παιδί που ξέρει τις ιδιομορφίες του οργανισμού του και είναι σε απόλυτη συνεννόηση με την οικογένεια και στο κάτω-κάτω της γραφής έχει και την εμπιστοσύνη της οικογένειας. Αυτή είναι η πολιτική μας εδώ. Και δόξα τον Θεό μας έχει πάει πάρα πολύ καλά. Το ποσοστό των επιπλοκών εδώ πέρα που αντιμετωπίζουμε είναι πάρα πολύ μεγάλο από ιώσεις. Συνήθως αυτά τα περιστατικά τα στέλνουν οι ίδιοι οι γιατροί τους. Δηλαδή πάνε πρώτα στο ιατρείο και οι γιατροί τα στέλνουν εδώ. Και έτσι είναι το σωστό, αν θέλετε. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές μαμάδες που μέσα στη νύχτα θα αρπάξουν το παιδί γιατί ξέρουν ότι μόνο στο ιατρικό κέντρο θα κάνουν γρήγορα τις εξετάσεις που θέλουν να κάνουν για να τους φύγει το άγχος. Και ξέρετε, καλύτερα να φύγει το άγχος της μαμάς και να της πεις δεν έχει τίποτα το παιδί σου παρά να ζει με ένα άγχος. Γιατί πολλές φορές το ίδιο το άγχος της μαμάς είναι καταλυτικά κακό για την υγεία του παιδιού. Το παιδί με τη μητέρα, τη μάνα του είναι συγκίτιο, ειδικά σε μικρές ηλικίες. Αν η μάνα ανησυχεί και το παιδί δεν πάει καλά. Σας έρχονται ασφαλισμένοι από ιδιωτικές εταιρείες? Συνέχεια. Οι περισσότερες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες συνεργάζονται με το ιατρικό κέντρο
εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια ασφαλιστική εταιρεία η οποία δεν έχει συνεργασία με το ιατρικό κέντρο. Όχι, δεν μπορώ να σκεφτώ. Σας πληρώνουν έγκαιρα. Ορίστε. Σας πληρώνουν έγκαιρα. Κοιτάξτε, ευτυχώς εμείς έχουμε μια ασπίδα προστασίας στο νοσοκομείο. Ναι, δεν θα έλεγα ότι εμείς τουλάχιστον έχουμε αντιμετωπίσει κάποιο παράπονο, να έχουμε να πούμε κάποιο κακό για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Σαφώς και θα το θέλαμε πιο νωρίς, αλλά όχι ότι δεν πληρώνουν. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ. Να είστε καλά.